Στράτο, άλλο ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο που αφορά την πετοσφαίριση, το γνωστό σε όλους βόλεϊ, είναι το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Όπως και το προηγούμενο, είχαμε πάρα πολλά παιχνίδια και αυτό είναι κάτι που αγαπάει το φίλαθλο κοινό του βόλεϊ. Πες μας έτσι για τα επικείμενα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου για τον Ανταγόρα. Ωραία. Καλημέρα και από μένα. Να ξεκινήσουμε από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που φιλοξενήσαμε εδώ το Ροδίον Άθλησης στις γυναίκες και στις κορασίδες και την ομάδα του ΠΑΟΚ Ρόδου στους άνδρες. Δυστυχώς για μας τα αποτελέσματα δεν ήταν και τα καλύτερα δυνατά, αλλά όπως γνωρίζουμε εμείς τουλάχιστον στα κορίτσια κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια τα τελευταία 3 χρόνια και προσπαθούμε να συμμετέχουμε σε όσο δυνατόν περισσότερα πρωταθλήματα με μικρότερα κορίτσια, τουλάχιστον στο γυναικείο. Τώρα στο ανδρικό προσπαθούμε φέτος θα γίνει μια Έχει γίνει μάλλον μια μεγαλύτερη προσπάθεια, έχουμε μαζέψει περισσότερα αγόρια και θα ξεκινήσουμε να κατεβαίνουμε και στο Παμπέδον. Τώρα αυτή την εβδομάδα έχουμε την ομάδα του Τελχινής στις γυναίκες και στις κορασίδες που έχουμε παιχνίδια και στο ανδρικό έχουμε την ομάδα της Φλόγας Ρόδου όπου αναμένεται να γίνει το παιχνίδι μας στους άνδρες. Πάλι για άλλη μια εβδομάδα εμείς θα προσπαθήσουμε με τα παιδιά που έχουμε. Στο γυναικείο, όπως γνωρίζετε, είναι κατά κόρον μια ομάδα που απαρτίζεται από παγκορασίδες στο μεγαλύτερο της σύνολο και κάποιες γυναίκες. Και στο ανδρικό είναι η ομάδα μας όπου εντάξει, κυρίως είμαστε κάποια παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, όπου σιγά σιγά αυτό που θέλουμε είναι να πλησιωθούν από μικρότερα παιδιά και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να δει τα παιχνίδια, να χειροκροτήσει προσπάθειες των παιδιών. Αυτά. Οι ακαδημίες του Ανταγόρα φέτος πώς πάνε, έχουν αγκαλιάσει πολλά νέα παιδιά? Φέτος, αν τώρα να σας πω το ακριβή αριθμό δεν γνωρίζω, αλλά συνολικά μαζί με το τμήμα, με τα αναπτυξιακά όλα τα τμήματα, είναι γύρω στα 70 παιδιά. Είναι μεγαλύτερος ο αριθμός από πέρσι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν φτάνουν οι ώρες για τους συλλόγους. Προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε αλχημίες την ώρα της προπόνησης, βάζοντας 2 τμήματα μαζί να προσπαθήσουν να κάνουν προπόνηση. Υπάρχει ανταπόκριση. Αυτό όμως που θέλουμε, και όχι μόνο εγώ αλλά νομίζω και τα υπόλοιπα σωματεία, είναι περισσότεροι χώροι άθλησης για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε σωστά. Γιατί θα σας πω κάτι, έρχονται ας πούμε ομάδες από τη Ρόδο, δεν μ' άρεσε και εμένα να χάνουμε συνέχεια. Είμαστε σε μια μετριότητα που πρέπει να ξεπεράσουμε τη μετριότητα και να αρχίσουμε να δείχνουμε πράγματα και εμείς προς τα έξω, γιατί καλό είναι πάλι να ανέβει το επίπεδο του αθλητισμού στο νησί.